Για αθλειότητα του πολιτικού συστήματος, το οποίο αντιπαρατίθεται για τον ευθελισμό της αξιοπρέπειας των Ελλήνων, μίλησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στο καλάθι του νοικοκυριού. Η επίθεση που εξαπέλυσε από τα Χανιά κατά της κυβέρνησης ήταν σφοδρή και πολυμέτωπη, ενώ από τα βέλη του δεν γλίτωσαν το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, επί 20 και πλέον χρόνια και παραπάνω, δεν έκαναν τίποτε ώστε το καλάθι να είναι καροτσάκι. Γιατί παλιά πηγαίναμε το καροτσάκι στα σούπερ μάρκετ. Και τώρα πηγαίνουμε στο καλάθι με επιλογή υποχρεωτική της πολιτείας για το τι θα πάρει ή δεν θα πάρει ο πολίτης. Χθες ο Κυριάκος Βελόπουλος επισκέφθηκε το ενετικό λιμάνι των Χανίων, όπου συνομίλησε με καταστηματάρχες και θαμώνες, ενώ σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε επέριψε ευθύνες σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο την ακρίβεια. Να πω ότι λοιπόν η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο. Να πω ότι η δυσχέρεια οικονομική έχει ονοματεπώνυμο, η ενεργειακή κρίση έχει ονοματεπώνυμο και το ονοματεπώνυμο αυτό ξεκάθαρα είναι ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Πρωθυπουργό για αποτυχία στη διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων, ασκώντας κριτική στη στάση της απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις που για την ελληνική λύση πρόκειται για διεκδικήσεις. Η Τουρκία διεκδικεί σοβινιστικά, μιλιταριστικά. Η Τουρκία παραβιάζει τον εθνικό ενέργειο χώρο μας κάθε μέρα και το χερσαίο εδαφός μας σε πολλές περιοχές όπου μπορεί και όπου βρεθεί. Άρα δεν είναι προκλήσεις αυτές. Έχουμε μπερδέψει έννοιες και όρους. Για την υπόθεση Πάτσι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σχολίασε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάθαρση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, γίνονται business και αναθέσεις έργων 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. 10 δις η Νέα Δημοκρατία μοίρασε σε κολλητούς και φίλους. Πρέπει να κοπούν χέρια και τα λεφτά αυτά να επιστρέψουν στον ελληνικό λαό. Σήμερα ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης βρίσκεται στο Ρέθυμνο, αύριο θα επισκεφθεί το Ηράκλειο, ενώ ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας του είναι η Ιεράπετρα, στην οποία θα βρεθεί την προσεχή Κυριακή.